Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας επηρεάσει η σημερινή ψηφοφορία. Πραγματικά θέλω να το πιστεύω. Ωστόσο, έχω δει ότι είναι κάποιοι στην ομάδα που, επειδή κάνουν παρέα μεταξύ τους και είναι και λογικό, δεν θέλουν ακόμα να ψηφίσουν κάποια άτομα που δεν φέρνουν τόσες νίκες. Απ' την άλλη μεριά, είναι κάποια άτομα που έχουν στο μυαλό τους να ψηφίσουν κάποιον. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ μη τυχόν βγάλουμε δύο υποψήφιους. Δεν το θέλω αυτό. Να σας πω κάτι, όπως και να έχει, θεωρώ εγώ, επειδή δεν το παίζουμε στρατηγικά και θα γίνει χαζομάρα, μη βγάλουμε δύο. Αν οι υπόλοιποι συμφωνείτε και θα θέλετε να το συζητήσουμε. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό που Ποτάκης να βγάλουμε έναν δημοφιλή. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση, παιδιά. Να ρισκάρουμε καλό παιχνίδι της ομάδας. Τι λέμε τώρα. Πριν καν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, δηλαδή όταν ήμασταν στο παρατσάκ να χάσουμε. Ήδη είχε πεταχτεί ο Τάκης να έρθει να μου πει ότι η Λία δεν πρέπει να βγάλουμε αδύναμο παίχτη, πρέπει να βγάλουμε ένα δυνατό παίχτη για να φύγει κάποιος από την απέναντι ομάδα. Του λέω, ρε Τάκη, κάτσε, του λέω. Κάτσε με, είμαι χάλια, πέφτω κάτω. Και έρχεσαι να με πάρεις από τα μούτρα να με καθοδηγείς την ψηφορία μου. Καταρχάς αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ από τη στιγμή θα μείνει σίγουρα η ομάδα, βλέπει. Αυτό να ξέρετε. Πρέπει να είναι δυνατός. Και άμα γίνει μια στραβή, και πού ξέρουμε ποιος είναι δυνατός παίχτης έξω. Κανείς δεν ξέρει, μόνο ο κόσμος αποφασίζει. Οπότε εγώ θα κρίνω με τα δικά μου κριτήρια ποιον θεωρώ πιο αδύναμο παίχτη αυτή τη στιγμή, για να προχωρήσει η ομάδα δυνατή, γιατί όπως βλέπουμε η πείνα είναι αφόρητη. Επειδή η ομάδα είναι καλή, δεν χωράει κάποιος. Μάλλον δεν περισσεύει κανένας. Είναι καλό να μείνουμε ενωμένοι όπως είμαστε σαν ομάδα, γιατί έχουμε τουλάχιστον δείξει ότι μπορούμε. Ίσως να βγάζαμε κάποιο δημοφιλή έξω στον κόσμο, για κακά τα ψέματα, υπάρχει η δημοφιλία, ώστε να διώξουμε κάποιον σίγουρα από την κόκκινη ομάδα. Δεν συμφώνησε κανένας, γιατί προφανώς φοβόνται, τρομάζουν να βγουν στον τάκο, και το κατάλαβα σήμερα αυτό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμένα δεν με τρομάζει. Άμα θέλουν οι συμπαίκτες μου κάποια στιγμή να με ψηφίσουν, σίγουρα θα με ψηφίσουν. Και το απέδειξαν όταν ψηφίσανε, παρείστηκαν να το πω έτσι, στην πρώτη ψηφοφορία που πήρα 5 ψήφους ενώ είχα 4 αγώνες, 4 νίκες.